στέβη μου. Πάλι εδώ, MTV, yeah! Εσύ, δεν ξέρεις πόσο θέλουμε, πόσο μας αρέσεις, πόσο θέλουμε να σε έχουμε εδώ συνέχεια να μας μιλάς, να μας δίνεις συμβουλές, να μας λες πράγματα. Και εγώ τιμώ πάρα πολύ Everyday Girls, είστε συγκλονιστικές. Μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Το MTV γενικά στηρίζει ελληνική μόδα και είναι χαρά σαν celebrities και να είμαστε εδώ πέρα. Celebrity skin, δηλαδή. Το celebrity skin σημαίνει επώνυμο δέρμα ή δέρμα επωνύμων. Είναι ένα tagline όταν το ανακαλύψαμε και ουσιαστικά θεωρώ τα ρούχα δέρμα. Το celebrity επίσης δεν σημαίνει ότι celebrity είναι όποιος απασχολεί τα γνωστά περιοδικά εισαγωγικά. Celebrity είναι ένας άνθρωπος που ξαναζήσει τη ζωή του, που έχει ταυτότητα, που τολμάει. Άρα για μας celebrity είναι ο καθάνθρωπος. Dare to wear είναι το μότο σας. Θέλω να μου πεις αν γενικώς η λέξη dare σημαίνει πράγματα για σένα. Δηλαδή, παρόλο που το βλέπω, αλλά ρωτάω έτσι. Τολμάω, ναι, μάλιστα τολμάω. Κοίτα, το να είσαι και μόνο που είμαι avant-garde designer στην Ελλάδα είναι τόλμη. Και μόνο που ζω από αυτό είναι τόλμη. Ναι, ρε, πώς γίνεται να ζει ένας designer που κάνει avant-garde? Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν είναι και εύκολο. Άκου, θα σκύψω ένα πράγμα. Αν είσαι avant-garde, δηλαδή avant-garde σημαίνει, το λέμε και στην μεταφυσική, πιο προχωρημένη αισθητική, και είσαι απομονωμένος και δεν επικοινωνείς με τον κόσμο και δεν θεωρείς όλο αυτό το πράγμα που κάνεις ένα branding, δεν έχεις κάνει branding, ναι, είναι πρόβλημα. Αλλά εμείς είμαστε ανοίγουμε στον κόσμο, είμαστε ανοιχτοί, πρέπει να κάνουμε δύσκολα πράγματα και όχι τόσο εύπεπτα, αλλά με τον τρόπο μας θα φάμε κοντά στον κόσμο. Όταν φοράς τα ρούχα μας, φυσικά κάνεις εντύπωση. Δεν είναι ρούχα γραφείου, δεν κάνουμε day wear. Δεν είναι για να πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ όπως δίνουμε το βράδυ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν το έχουμε στο day wear. Τι θα βάλουμε φέτος το καλοκαίρι? Κοίτα, δες. Εμείς που είμαστε της Δαρκύλας, μας αρέσει το μαύρο, το νουτ, το γκρι και τα λευκά. Κάτσε, μαύρο τώρα καλοκαιριάτικα. Ναι, με μαύρο δεν με πειράζει το μαύρο, μου αρέσει. Σαν αντιπρόταση έχω το λευκό. Μ' αρέσει πάρα το λευκό και το νουτ. Το θεωρώ από τα πιο ωραία χρώματα, το πιο σεξι και πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να το τολμήσει η Ελληνίδα. Δεν μου αρέσει πολύ το make-up. Δεν μ' αρέσουν πολύ τα ψηλά τα κούνια. Θέλω το καλοκαίρι να είσαι χαλαρή, να είσαι αυτό που λέμε απλά. Κλείνεις τα μάτια σου και ονειρεύεσαι. Βρίσκεσαι στα Όσκαρ και μπαίνει μία celebrity και φοράει ένα δικό σου ρούχο. Ποια είναι αυτή? Και αδείς, άμα είμαι στα Όσκαρ καταρχάς, θα είμαι ανάσκελα. Γιατί αγαπώ τα Όσκαρ, έτσι, αγαπώ πάρα πολύ το σινεμά. Είμαστε παιδί του σινεμά της και όλο την παρλίτσα μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να φορέσουν διάφορες celebrities τα ρούχα μου, μ' αρέσει πάρα πολύ Μαντόνα. Μ' αρέσει η Gaga, μ' αρέσει η Kylie, μ' αρέσουν όλες οι ντίβες, δεν πάω από ψέματα. Εσύ στα catwalks χρησιμοποιείς πάρα πολύ συχνά celebrities. Πώς γίνεται αυτό, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Άκουγα δεις, καταρχάς, νομίζω είμαστε. Εντάξει, δεν είναι η πρωτότυπη αυτή. Δεν την έκανε πάρα πολύ και στην Ελλάδα παλιότερα έκανε και ο κ. Κωνσταντέρτσο και μεγάλο του παίκτη και τον κύριο Βασίλη. Θέλω να πω όμως ότι δεν παίρνεις μόνο με τη Βίκη Κουλιανού. Μπορεί να πάρεις μια ηθοποιό που μπορεί να μην έχει τη σωματάρα. Μπορεί να πάρεις μια παρουσιάστρια που είναι πολύ προχώ, πολύ ροκ. Άκουγα, θα σου πει ένα πράγμα. Καταρχάς, εμείς τη διαφορά που κάναμε από του άλλου που κάναμε να χρησιμοποιούν celebrities είναι ότι εμείς δεν τις χρησιμοποιούμε σαν τον εαυτό του, αλλά σαν μοντέλα. Δηλαδή τα ρούχα δεν ράβονται ειδικά για αυτού. Δεν είναι ειδική οδηγή. Δηλαδή, έχω με την Πέμπτη θα ράψω κάτι ειδικά για αυτήν, ή την Ευελίνα Παπούλια, ή την Καραμπέτη, ξέρεις, ή τη Λίμπη Τσάν. Φοράνε αυτό που θα φτιάξει το μοντέλο, τα χρησιμοποιώ σαν μοντέλα. Απλά προσαρμόζω τα ρούχα του στο σώμα του. Έλα ρε εσύ, αυτό. Ωραία. Δεύτερον, περπατάνε στο δικό μου στυλ, όπως περπατάνε για τα μοντέλα. Yeah. Δεν περπατάνε τύπου χαμόγελο, χαρά, wow, είμαι Λίμπη Τσάν και περπατάω και φοράω σε όλα επειδή σκιν. Είμαι πιο dark, ας πούμε. Είμαι αυτό που μου έχει πει ο Δημήτρης Τρέμπκος, να περπατήσω σαν μοντέλο. Που είναι οδηγής μοντέλο, κάνω πρόβες όπως τα μοντέλα. Παίρνεις τηλέφωνο του Πέμι Ζούνη. Γεια σου Πέμι, είμαι ο Δημήτρης. Δεν θέλω τηλέφωνο, πίνουμε καφέ και στόπα. Ωραία. Ναι, στο δευτερόλεπτο. Ωραία, μια άλλη, πιο δύσκολη. Θέλω ένα ζουγανέλι. Που χάρηκα πάρα πολύ που έκανε πασαρέλα και πετάνε πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Και όμως. Τι θεά, έτσι. Η Λενόρ είναι συγκλονιστική, είναι φωνάρα, είναι ταλέντο. Είναι και υπερσέξι. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ όμορφη. Και θεωρώ ότι οι γυναίκες με καμπύλη είναι σεξι. Πώς σχεδιάζεις, τι σκέφτεσαι, γιατί επειδή εγώ αν σχεδιάζα κάτι, μετά θα κόλλαγα, θα πήγαινα συνέχεια πάνω σε αυτό. Άκου. Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ η τέχνη. Είμαι art lover, φρικιαστικά. Μέσα στο σινεμά, μέσα στο θέατρο, από εκεί εμπνέομαι. Δεν κοιτάω ποτέ που έχουν σε μόδα, δεν κοιτάω ποτέ τι κάνουν οι άλλοι. Αγαπάω πάρα πολύ τη μόδα και αγαπάω τους αδέλφους μου, αλλά δεν κοιτάω ποτέ τη δουλειά τους. Δηλαδή, μου αρέσει η δουλειά τους, αλλά δεν αντιγράφω. Κοιμάσαι καθόλου? Κοιμάμαι πάρα πολύ καλά σε πουλάκι, πάρα πολύ ήρεμα. Απλώς μου αρέσει να δημιουργώ. Είμαι σε πιο δημιουργική φάση. Είμαι σε μια ηλικία που μου αρέσει να δημιουργώ πράγματα. Δεν μπήκα στη δουλειά αυτή για να κάθομαι να ποζάρω. Μπορεί να πει τη ζώδια, είσαι πάντα. Ζυγός. Μιλάμε σε τίγκα τατού, έτσι. Μ' αρέσει πολύ τα τατού. Μ' αρέσει το body art, δεν μ' αρέσει τα κοσμήματα, δεν φοράω ρολόγια, δεν φοράω δαχτυλίδια, δεν φοράω σκουλαρίκια, αλλά μ' αρέσει πολύ το τατού πάρα πολύ. Τα αστεράκια αυτά δηλαδή. Τα αστεράκια τα έχω κάνει για θετική ενέργεια. Κάθε φορά που χτύπα ένα αστέρι μου πήγαινε καλά τα πράγματα στη ζωή μου. Πόσα έχεις αστέρια? 18. Πιστεύω στην ενέργεια πάρα πολύ.
Το ενεργειακό που λέμε είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μου. Και εδώ, celebrity skin. Αυτό είναι το celebrity skin, το brand μου. Το αγαπάω το πρώτο μου παιδί και μου λένε: μάμα, φύγεις, μένει δική μου εταιρεία. Μα κλείσω και θα ζήσω. Θα είναι η πρώτη μου. Το δεύτερο το ψαλίδι, που είναι κάτι που χρησιμοποιώ συνέχεια και μου κατέβουν όλοι με ένα ψαλίδι μου στα τελειέ. Και το τρίτο είναι κάτι ημερομηνίες πολύ σημαντικές για τη ζωή μου. Είσαι πολύ συναισθηματικό αγόρι. Ναι, πολύ. Ξεχνάω ότι είμαι human after all, ότι είμαι άνθρωπος. Ναι, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή τη δουλειά που να έχεις feelings. Αλλιώς δεν είσαι εκφραστικός.